Καλημερίζω από την Ποεδίν τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη, όπως επίσης και με μέλους της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Βιγεράκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Δεν ξέρω από πού θέλετε να αρχίσετε. Θα ξεκινήσουμε από την ενημέρωση ότι όντως αύριο υπάρχει πανηγενομική πανελλαδική απεργία, η οποία έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και συμμετέχει και η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών. Είναι 24ωρη και όπως είπα πανελλαδική. Πράγματι είναι στα πλαίσια του προγράμματος δράσης και της Ομοσπονδίας της δικιάς μας και των Νοσοκομειακών Γιατρών ενάντια στην πολιτική η οποία συνεχίζει να εφαρμόζεται στον τομέα της δημόσιας υγείας. Και παρά τις εξαγγελίες τόσο του Υπουργού Υγείας, αλλά όσο και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι ξεκινάμε την ανασύσταση, την αναδόμηση, την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δυστυχώς μόνο με σκέτα λόγια δεν πρόκειται να επιτευχθεί αυτή η άποψη της κυβέρνησης. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε εμείς καθημερινά στην πράξη, και δεν το βλέπουμε μόνο εμείς ως εργαζόμενοι, τον προσλαμβάνουν και οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας, είναι συνεχόμενη υποβάθμιση. Η μείωση του προσωπικού, πράγματι υπάρχουν αυτές τις τεράστιες ελλείψεις. Το έχουμε πει και σαν Ομοσπονδία ότι κάθε μήνα φεύγουν και πάνω από 300 άτομα από το σύστημα υγείας υγειονομικοί εργαζόμενοι. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσει πάνω από 10.000, χωρίς να υπάρχει και η ανάλογη πρόσληψη προσωπικού. Και ό,τι πρόσληψη γίνεται είναι στα πλαίσια του επικουρικού, των ΣΟΧ, των ελαστικών μορφών εργασίας και με αντικίνητρο πάντα και το εργασιακό περιβάλλον, αλλά όσο αφορά και τη μισθολογική κατάσταση. Και με τον Υπουργό να λέει ότι ξέρετε όλοι εσείς που αρθρώνετε αυτό το λόγο, ως παράδειγμα παίρνω το δικό σας το λόγο αυτή την ώρα, είσαστε πάντα πολιτικά ή κομματικά υποκινούμενοι. Αυτό όσο και να προσπαθούν να το, για να, αν θέλετε, να δικαιολογηθούν, να χρυσώσουν το χάπι της αδυναμίας τους όσο αφορά και της παρέμβασής τους στα πεπραγμένα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, το θέμα είναι, ωραία, εμείς σαν εργαζόμενοι μπορεί να λέμε ό,τι θέμε. Ο κόσμος που έρχεται στις υπηρεσίες υγείας και βλέπει την κατάσταση, για εκείνους τι λέει, ας πούμε, ότι και αυτοί είναι κομματικά ή πολιτικά ή οτιδήποτε προσκόμενοι κάπου και λένε αυτό που λένε? Το βλέπουν καθημερινά στην πράξη. Όταν βλέπουμε τα ασθενοφόρα και πηγαίνουν από τον νομό Λασιθίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι μια καθημερινή πράξη. Γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν γιατροί να εφημερεύουν στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Πού θα έρθουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πού θα πάνε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο με ό,τι προβλήματα έχει το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Αυτά τα προσλαμβάνει ο πολίτης. Δεν είναι ότι επειδή θα λέει ο Θεοδωσάκης το ρεπορτάζ της κυρίας Δουλγεράκης, είναι καθημερινή πράξη. Αυτό βλέπουν, αυτό αντιμετωπίζει ο κόσμος. Και εμείς λέμε ότι ο κόσμος δεν δικαιούται αυτή την πρακτική και εμείς δεν δικαιούμαστε ως εργαζόμενοι να έχουμε αυτές τις κακές συνθήκες και αυτός του κακοπληρωμένους εργαζόμενους. Δεν μπορεί, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν μπορεί να έρθει ένας εργαζόμενος προσωπικός στήριξης, που είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη λειτουργία των νοσοκομείων, ένας μεταφορέας ασθενής και να παίρνει 690 ευρώ. Ή δεν μπορεί να έρθει να έρθει κόσμος στην καθαριότητα και να παίρνει τα αντίστοιχα λεφτά. Δεν γίνεται. Με τέτοιου είδους διαδικασίες, με τέτοιους μισθούς, με τέτοια αβεβαιότητα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Όσο και να λέει ο κύριος Άδωνης ότι κάθε μέρα εγκαινιάζω νέες δομές, εγκαινιάζει ντουβάρια. Δεν εγκαινιάζει πραγματικά υπηρεσίες υγείας. Τώρα αυτό που λέτε είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό, γιατί άμεσως το μυαλό μου το γυρίζεται πίσω και στο παιδόν Αγία Σοφία, αλλά ωστόσο με την παρατήρηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί οι κύριοι Μητσοτάκης και Γεωργιάδης επισκέφθηκαν το νοσοκομείο να δουν τα έργα, λέτε εσείς εγκαινιάζουν ντουβάρια και όχι αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας εκεί όπου πηγαίνουν. Είπαν ωστόσο και έστειλαν το στίγμα ότι τα επόμενα 3 χρόνια τα πράγματα θα αλλάξουν και θα είναι και διαφορετικά, ίσως και καλύτερα, διότι στο παιδόν Αγία Σοφία διαπίστωσαν την αγαστή, την καλή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό φορέα.
Μάλιστα. Όσο αφορά το πρόγραμμα της τριετίας, εάν ανατρέξουμε και πριν από 3 χρόνια, το ίδιο είχαν πει. Ότι τα επόμενα 3 χρόνια οι υπηρεσίες υγείας θα είναι αναβαθμισμένες. Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού, κυρία Δουλγεράκη, δεν μπορούν να συμπάρχουν και τα δύο ταυτόχρονα στην Ελλάδα. Θέτω ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, ότι δεν υπάρχει η κουλτούρα. Δεν μπορούν να συμπάρχουν και τα δύο στην Ελλάδα. Και ένα καλό δημόσιο και ένα καλό ιδιωτικό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλα παίζονται στο θέμα των υπηρεσιών με χρήμα. Εκεί έχει να κάνει η όλη ιστορία. Δεν μπορούν να συμπάρχουν στην Ελλάδα, ό,τι και να μας πούνε. Δεν μπορεί ο δημόσιος τομέας να δώσει μισθούς στο ιδιωτικού τομέα. Μπορεί όμως να δώσει άλλα κίνητρα, να δίνει την εκπαίδευση, να δώσει καλύτερους μισθούς, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αλλά να συμπάρχουν ταυτόχρονα και τα δύο, και ειδικά μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω, ξέρετε, καταργήστε τον ιδιωτικό τομέα. Λέω ότι δεν μπορούν να συμπάρχουν ταυτόχρονα στο ίδιο μέρος. Και αυτό έχει γίνει και με πολιτική απόφαση και με νόμο του κράτους. Όταν κατεργούμε την πλήρωση αποκτησής απασχόλησης των γιατρών, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αρχίσει να δημιουργεί από μόνο του προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όταν δεν προσλαμβάνεις κόσμο και είσαι ένα κόσμο σε ομοιρία, ένα κόσμο που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, όταν θες να βάζεις ιδιωτικά συνεργεία και εργολάβεις μέσα στις λειτουργίες των νοσοκομείων, αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Υπάρχουν τρόποι και εγώ είμαι από αυτούς που λέω πάντα ότι παρόλο που εκπροσωπώ εργαζόμενους και να πρέπει να αναφέρουμε μόνο για τους εργαζόμενους, λέμε ότι πρέπει να κάτσουμε και να σχεδιαστεί πράγματι από την αρχή ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί αναμφίβολα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Έχουν περάσει όμως 40 χρόνια. Πρέπει να συζητήσουμε το τι πρέπει να αλλάξει, πώς θα αλλάξει, αλλά να έχει το εξής χαρακτηριστικό. Το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της υγείας. Πραγματικά θα πρέπει να ελέγχουμε την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και από την άλλη οι εργαζόμενοι να είναι ευχαριστημένοι για αυτό που πραγματικά προσφέρουν στις υπηρεσίες υγείας. Και όταν μιλάμε για νοσοκομεία που έχουν πραγματικά ένα αξιόλογο και κάτι παραπάνω από αξιόλογο ιατρικό προσωπικό, με υπηρεσίες και με γνώσεις που θα μπορούσαν πραγματικά να το ανεβάσουν πάρα πάρα πολύ ψηλά, αντί αυτή την ώρα να το πολεμάμε, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δεν είναι μόνο στο ιατρικό, είναι και στο νοσηλευτικό, είναι και στο παραϊατρικό προσωπικό. Σωστά. Υπάρχει μια μεγάλη αναβάθμιση, αν θέλετε, σε γνώση, σε ποιότητα, σε επαγγελματισμό. Αλλά αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται και κάπου. Και κάπως να αποτυπώνεται. Δεν μπορεί να το λέμε μόνο στα λόγια, δεν μπορεί να το λέμε μόνο στα χειροκροτήματα, δεν μπορεί να το λέμε μόνο με κλάματα. Λέτε λοιπόν ότι θα μπορούσε να ελέγξει ό,τι στραβό γίνεται μέσα στο δημόσιο και αυτή την ώρα δεν αρέσει, να υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, αλλά άλλο η λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, άλλο το δημόσιο τομέα, δύο ξεχωριστά Ακριβώς. πράγματα και όχι σε ένα χώρο και τα δύο μαζί, γιατί εξαιτίας αυτού αυτή την ώρα σημειώνονται όλα τα ευτράπελα που μπορεί κάποιος να συναντήσει μέσα σε ένα νοσοκομείο. Αυτό λέτε. Είναι πολύ καθαρό. Ακριβώς, ακριβώς. Τι λέμε, σήμερα, χθες ήταν εφημερίδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Να δούμε πόσοι συμπολίτες μας προσήλθαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ποιος μπορεί να καλύψει αυτή την υπηρεσία, να μου πούνε ξεκάθαρα. Εάν δεν υπήρχε ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, δεν υπήρχε το Βενιζέλη Νοσοκομείο που εφημερεύει σήμερα και πάει λέγοντας. Ποιος θα μπορούσε να καλύψει αυτή την ανάγκη του συμπολίτη μας? Κανένας. Άρα τα νοσοκομεία, και πρέπει να πούμε, τα νοσοκομεία δεν πρέπει να είναι μόνο όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση και αυτό δείχνει να πραγματοποιεί, να είναι μόνο οι πρώτες βοήθειες. Είναι το σύνολο των υπηρεσιών υγείας και των υγείας και της πρόνοιας και θα πρέπει πραγματικά να αλλάξει το DNA της και να βάλει μέσα στο DNA τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Μάλιστα.
Και μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, βλέπω την είδηση σήμερα ότι αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον κύριο Γεωργιάδη σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της υπερσυνταγογράφησης φαρμάκων από κάποιους γιατρούς. Λέει ότι προτίθεται να περιορίσει όλη αυτή τη φαρμακευτική σπατάλη ουσιαστικά. Γι' αυτό αυστηροποιεί τα μέτρα. Λέει ότι υπάρχουν τα στοιχεία από την ΙΔΙΚΑ που δείχνουν την τάση που υπάρχει για την ανεξέλεγκτη χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους. Μιλάει για ένα νέο σύστημα ασφαλείας το οποίο θα έρχεται σε μήνυμα ή επιβεβαίωση στο δικό μας, πούμε, το κινητό, ότι ξέρετε που έχω το συγκεκριμένο το ΑΜΚΑ το οποίο δίνω ότι συνενώ για αυτή την συνταγογράφηση. Για ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα, μιλάει για βαριές καμπάνες που περιμένουν τους γιατρούς. Πήγα και στην άλλη πλευρά για να δώσω αυτή την είδηση, κύριε Θεοδωσάκη. Όπως επίσης είπε ότι η ηγεσία του Υπουργείου λέει ότι ξέρετε, πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε με τον προϋπολογισμό για τα νοσοκομιακά φάρμακα που θα πρέπει να αυξηθεί, και το πιθανότερο είναι ότι θα αυξηθεί κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αλήθεια ψέματα, δεν ξέρω, αναμένουμε τις ανακοινώσεις σήμερα. Μάλιστα. Πριν από λίγο ανέφερα το εξής, ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να σέβονται και το δημόσιο χρήμα. Είναι άλλο το να πούμε ότι βάζουμε κανόνες του παιχνιδιού, εφαρμόζουμε επιστημονικά διεθνή πρωτόκολλα όσο αφορά και τα φάρμακα και τη συνταγογράφηση κλπ. Αυτό όντως πρέπει να γίνεται και πρέπει να γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Είναι άλλο όμως να πούμε βάζουμε τους κανόνες και να παίρνει ο κάθε ασθενής πραγματικά τη θεραπεία που χρειάζεται, και άλλο είναι ότι ξέρετε κάτι, στα πλαίσια της προσαρμογής της οικονομικής αυξάνω το φάρμακο, αυξάνω τη συμμετοχή, αυξάνω το ένα, αυξάνω το άλλο. Εμείς λέμε ναι στους κανόνες, πραγματικά θα πρέπει ο ασθενής να παίρνει αυτό που πρέπει να πάρει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας τους. Δεν πρέπει να υπάρχουν συνταγογραφήσεις παράνομες, παράτυπες και οτιδήποτε. Δεν πρέπει όλα να γίνονται στο βωμό του κέρδους. Εμείς είμαστε, το λέμε χρόνια, ότι θα πρέπει και τα λεφτά του ελληνικού λαού να βρίσκουν το σωστό τόπο και τρόπο να επενδύονται. Είναι άλλο αυτό και άλλο να πω ότι βάζω εισφορές, κόβω φάρμακα, αυξάνω φάρμακα και πάει λέγοντας. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Όσο αφορά τον έλεγχο, τα πρωτόκολλα είμαστε υπέρ. Όσο αφορά όμως το να πληρώνει ο ασθενής και ειδικά οι ευάλωτες ομάδες από τη ζέπη του το χρήμα ή την αύξηση, αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική από το κράτος για να υπάρχει μια κοινωνική συνοχή. Κύριε Θεοδωσάκη, δώστε μας λίγο το διαδικαστικό της αυριανής ημέρας. Όπως είπαμε, είναι πανελλαδική απεργία. Θα υπάρχει πρώτα συγκέντρωση σε επίπεδο Αθήνας, η οποία θα ξεκινήσει από την πλατεία Μαυρίς και θα καταλήξει στο Υπουργείο Υγείας. Έχουμε πει όμως και στα κατατόπους σωματεία να υπάρχουν οι ανάλογες κινητοποιήσεις. Εδώ έχουμε πάρει την απόφαση να υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του νοσοκομείου για να γνωστοποιήσουμε για ακόμα μία φορά και τα προβλήματα της υγείας αλλά και τις προτάσεις μας ως υγειονομικό και δικαστικό κίνημα. Ακολουθεί τις επόμενες ημέρες, να το πούμε και αυτή την ημέρα, στις 6 του Νοέμβρη υπάρχει το Πακρίτιο Συλλαγική στο Ηράκλειο για την Υγεία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί απόγευμα. Και υπάρχει και η Γενική Απεργία, η οποία έχει εξαγγείλει η ΑΔΔ μαζί με τη ΓΕΣΕ στις 20 του Νοέμβρη, με κυρίαρχο την ακρίβεια, τα εργασιακά και το μισθολογικό. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες, για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.